Ορθοδόξος περιπατείτε. Μια εκπομπή συμπόρευσης στην Ορθόδοξη πνευματικότητα. Με το θεολόγο Φώτιο Μανιαδή. Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Η σημερινή μας εκπομπή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο, καθώς επίσης και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο πρώτο δηλαδή βιβλίο από τα 27 βιβλία της Καινής Διαθήκης. Στα ήσυχα ακρογιάλια της Γενισαρέτ ήταν κτισμένη η Καπερναούμ. Στα χρόνια εκείνα ήταν μια από τις υπολογίσιμες πόλεις της Γαλιλαίας. Συχνά ο Κύριος ερχόταν σε αυτήν. Έκαμε πολλά θαύματα και την αναφέρουν πολλές φορές οι Ευαγγελιστές. Φαίνεται μάλιστα ότι έμενε σε αυτήν αρκετά ο Κύριος και οι μαθητές του, ώστε να τη θεωρούν σαν ιδίαν πόλην δική τους πόλη. Από την Καπερναούμ, όπως φαίνεται, ήταν και ο Λεβί, ο τελώνης που ονομάστηκε αργότερα Ματθαίος. Εμπορική πόλη καθώς ήταν η Καπερναούμ, είχε και υπηρεσία εις πράξεως φόρων. Μόλις έμπαινε στην πόλη, έβλεπε στο τελωνείο. Ένα κτίριο που το έβλεπε ο κόσμος και αναστέναζε, γιατί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσε ήταν ανυπόφορος. Ο κάθε τελώνης στην εποχή εκείνη αναλάμβανε με δημοπρασία την ίσπραξη των φόρων. Ήταν υποχρεωμένος να δώσει στο δημόσιο το ποσό που είχε συμφωνηθεί και αυτός έπειτα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα για να του μείνει μεγαλύτερο κέρδος. Είχαν συνηθίσει οι τελώνες στη σκληρότητα, εισέπραταν χωρίς ίκτο από χείρες, ορφανά και απροστάτευτα πλάσματα χωρίς εξαίρεση. Γι' αυτό και η λέξη «μόνο τελώνης» εκείνη την εποχή είχε γίνει ταυτόσιμη με το άδικος, σκληρός, εκμεταλλευτής, αμαρτωλός. Ο κόσμος, όσες φορές μιλούσε περιφρονητικά για τις χειρότερες τάξεις των ανθρώπων, έλεγε «τελώνε και πόρνε» ή «μεταπορνών και τελωνών» και τα παρόμοια. Ότι η περιφρόνηση του κόσμου στο μισητό αυτό επάγγελμα ήταν δικαιολογημένη, αφού ήταν συνηθισμένο φαινόμενο οι αδικίες των τελωνών, το βλέπουμε καθαρά στην παραβολή του τελώνου και του Φαρισαίου, όπου ο ίδιος ο τελώνης ομολογεί τις αμαρτίες του. Το βλέπουμε ακόμη καθαρότερα στην περίπτωση του Ζακχαίου, που αφού γνώρισε τον Ιησού Χριστό, ομολογεί με συντριβή και μετάνοια. «Τα ίμιση των υπαρχόντων μου δίδομη της πτωχής και ή την οστή εσικοφάντησα από δίδομη τετραπλούν». Τέτοιοι, οπωσδήποτε, ήταν και οι τελώνες της Καπερναούμ, αφού δεν εδίστασαν να ζητήσουν φόρο και από την ομάδα του Κυρίου και των μαθητών του, σαν να αποτελούσαν εταιρεία μεγαλεμπόρων και εισέπραξαν μάλιστα το φόρο που εζήτησαν, ένα νόμισμα στα τύρος. Ένας από αυτούς καθότανε και τώρα στην πόρτα του τελωνίου, καθώς πλησίαζε στην Καπερναούμ ο Κύριος με τους Αποστόλους. Ήταν ο Λεβί, ο γιος του Αλφαίου. Ποιος ξέρει αν και αυτός λογάριαζε αυτή την ώρα πόσο να φορολογήσει την ομάδα που πλησίαζε. Όμως, πριν προφθάσει να μιλήσει, σταματά μπροστά του ο Κύριος.
Το βλέμμα του δεν είναι βλέμμα κοινού ανθρώπου. Δεν είναι από εκείνα που συναντούσε ο Λεβί στις καθημερινές του δοσοληψίες. Είναι βλέμμα που μπαίνει κατάβαθα στην ψυχή. Βλέμμα Θεού ερευνητικό, αλλά και πατρικό, αυστηρό, αλλά και γεμάτο αγάπη. Νιώθει ο Λεβί ότι αυτός που βρίσκεται μπροστά του τη στιγμή αυτή ξέρει τις σκέψεις του, ασκεί επάνω του κυριαρχία, νιώθει την παρουσία του Θεού μπροστά του. Μια λέξη του Κυρίου ήταν αρκετή να παρατήσει ο Λεβί το τελωνίο και θεάσατο τελώνιν ονόματι Λεβίν καθήμενον επί το τελώνιον και είπεν αυτό ακολούθημη. Μία λέξη του είπε ακολούθημη και ο Λεβί ακολουθεί και κατά λοιπόν άπαντα Αναστάς οικολούθησεν αυτό. Κατάπληκτοι ακολουθούν και οι Απόστολοι. Σε λίγο όλοι βρίσκονται στο σπίτι του Λεβί. Στο τραπέζι που ετοιμάστηκε βρέθηκαν και άλλοι απρόσκλητοι και καλεσμένοι συνάδελφοι του Λεβί. Όλοι η μισητή συντεχνία των τελωνών και άλλοι μαζί με αυτούς από τους χειρότερους της κοινωνίας εκείνης και ο Κύριος ανάμεσα σε αυτούς. Άλλο που δεν ήθελαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, εύκολα βρήκαν την ευκαιρία να κάνουν την παρατήρηση στους Αποστόλους. Διατί μετά των τελωνών και αμαρτωλών εστί ο διδάσκαλος ημών? Μίλησαν έτσι γιατί ο Κύριος δεν έκαμε την τιμή να έλθει στα δικά του σπίτια, να δει και ο κόσμος ότι αναγνωρίζεται η περίφημη αρετή τους. Αλλά και χερέκακα μίλησαν γιατί έπεσε ο Χριστός το βαρύ λάθος, σε εισαγωγικά το λάθος, να έλθει στο σπίτι του αμαρτωλού Λεβί. Ετοιμάζονται να διαδώσουν στην πόλη το παράπτωμα αυτό του Χριστού για να φωτιστεί επιτέλους ο λαός και να γνωρίσει με ποιον έχει να κάνει. Άκουσε ο Κύριος τα λόγια τους, το ερώτημα που έκαμαν στους Αποστόλους, εγνώριζε και τις σκέψεις τους και αντί να απαντήσουν οι μαθητές του σε αυτούς, δίνει ο ίδιος την απάντηση. Ου χρίαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Ου γαρίλθον καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Μία απάντηση που φανερώνει την πραγματική αλήθεια και κλείνει τα στόματα των Φαρισαίων, δίνοντας συγχρόνως αρκετή ικανοποίηση σε αυτούς. Δεν χρειάζονται, λέει, οι υγιείς στο γιατρό, αλλά οι άρρωστοι. Τι άλλο μπορούσαν να υπούν, γι' αυτό και δεν ξαναμίλησαν. Και ο άρρωστος ψυχικά έγινε καλά. Ο Λεβί, ο τελώνης, έγινε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Έγινε ένας από τους 12 Αποστόλους. Αυτός, ο άδικος, ο αμαρτωλός, έγινε ο φιλάνθρωπος, ο δίκαιος, ο ενάρετος, ο Άγιος, που όχι μόνο την περιουσία του, αλλά και τη ζωή του έδωσε για τον Χριστό. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος έζησε ζωή ασκητική, απέχων κρεών, και τρεφόμενος διακαρπών και λαχάνων, εκήρυξε το Ευαγγέλιο στην Παλαιστίνη και στην Αιθιοπία και έγραψε πρώτος αυτός για τη ζωή, τη διδασκαλία και τα θαύματα του Κυρίου στο Ευαγγέλιο του που κατέχει την πρώτη θέση μεταξύ των 27 βιβλίων της Καινής Διαθήκης. Δεν γνωρίζουμε πότε και πού πέθανε, πιθανότατα μαρτύρησε στην Αιθιοπία ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος. Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του στις 16 Νοεμβρίου. Μαζί με τα θαύματα του Κυρίου δεν παραλείπει να γράψει και το δικό του θαύμα, την εγκατάλειψη του τελωνίου του και την αφοσίωσή του στο Χριστό. Ίσως για να μας διδάξει και με το δικό του παράδειγμα ότι ο Κύριος ουκ ήλθεν καλέ σε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν. Ιδού τι αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο για την κλίση του Ματθαίου. Προχωρώντας πιο πέρα ο Ιησούς, είδε να κάθεται στο τελωνίο ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Ματθαίο και του λέει «Ακολούθησέ με».
και εκείνος σηκώθηκε και τον ακολούθησε. Ενώ έτρωγε στο σπίτι, ήρθαν πολλοί τελώνες και αμαρτωλοί και κάθισαν μαζί με τον Ιησού και τους μαθητές του στο τραπέζι. Όταν το είδαν αυτό οι Φαρισαίοι, είπαν στους μαθητές του, «Γιατί ο δάσκαλός σας τρώει με τους τελώνες και τους αμαρτωλούς?» Ο Ιησούς που το άκουσε τους είπε, «Δεν έχουν ανάγκη από γιατρό υγιής, αλλά οι άρρωστοι, και πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει, αγάπη θέλω και όχι θυσία, γιατί δεν ήρθα να καλέσω σε μετάνοια τους δικαίους, αλλά τους αμαρτωλούς». Ως στήριγμα στους ολιγοψύχους και αμελείς, στην παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται η παραδειγματική μετάνοια του τελώνη Ματθαίου που αξιώθηκε χάρη του Θεού να γίνει Άγιος, Ευαγγελιστής και Απόστολος. Η Αγία Συγκλητική μας συμβουλεύει ότι μεταξύ άλλων να χρησιμοποιούμε το παράδειγμα της μετανοίας του πρώην τελώνη Αγίου Ευαγγελιστή και Αποστόλου Ματθαίου όταν θέλουμε να στηρίξουμε τους οκνηρούς στα πνευματικά που εύκολα μάλιστα κυριεύονται και από την απελπισία. Έλεγε η Αγία Συγκλητική. Τις αμελείς και οκνηρές ψυχές που από χαλαρότητα δεν προοδεύουν στο καλό και επιπλέον εύκολα κυριεύονται από την απελπισία, πρέπει να τις επαινούμε και όταν παρουσιάσουν κάποιο καλό, έστω και μικρό, να το θαυμάζουμε και να το μεγαλοποιούμε. Ενώ τα βαριά και μεγάλα αμαρτήματά τους να τα λέμε μικρά και ανάξια λόγου. Γιατί ο διάβολος, καθώς θέλει όλα να τα διαστρέφει για να μας καταστρέψει, προσπαθεί να κρύβει από τους αγωνιστές και ασκητικούς τα αμαρτήματα και να τους κάνει να τα ξεχνούν για να τους οδηγήσει στην υπερηφάνεια, ενώ στις ψυχές των αρχαρίων και αστερέωτων δείχνει τεράστια τα αμαρτήματα για να τις φέρει αυτές τις ψυχές σε απόγνωση. Τις ψυχές λοιπόν που έτσι κλονίζονται, οφείλουμε να τις ενθαρρύνουμε ως εξής. Πρέπει να θυμίζουμε σε αυτές την ασύλληπτη συμπάθεια και αγαθότητα του Θεού και ότι ο Κύριος μας είναι πολυέλεος και έσπλαχνος και μακρόθυμος και έτοιμος να συγχωρήσει τις κακίες των ανθρώπων. Να αναφέρουμε ακόμη μαρτυρίες από τις Αγίες Γραφές που να φανερώνουν την ανεξιχνίαστη συμπάθεια του Θεού προς αυτούς που αμάρτησαν και μετανόησαν. Να λέμε δηλαδή ότι η Ραάβ ήταν πόρνη, αλλά σώθηκε με την πίστη. Ο Παύλος ήταν διώκτης των χριστιανών, αλλά έγινε εκλεκτός Απόστολος. Και ο ληστής έκλεβε και σκότωνε, αλλά με έναν του λόγο άνοιξε πρώτος την πόρτα του παραδείσου. Να αναφέρουμε επίσης τον Ματθαίο και τον Τελώνη και τον Άσωτο και άλλα παρόμοια και με όλα αυτά να τις λυτρώνουμε από την απόγνωση. Τις ψυχές πάλι που παγιδεύονται από την υπερηφάνεια να τις θεραπεύουμε με παραδείγματα ανώτερης αρετής. Γιατί έτσι κάνουν οι καλοί γεωργοί. Όταν δουν κάποιο φυτό κοντό και αδύνατο, το ποτίζουν άφθονα και το φροντίζουν πολύ, για να μεγαλώσει και να στερεωθεί. Όταν όμως δουν σε κάποιο φυτό πρόωρα βλαστάρια, κλαδεύουν τα περιτά για να μην ξεραθούν γρήγορα και οι γιατροί επίσης σε άλλους αρρώστους συστήνουν άφθονο φαγητό και περιπάτους, ενώ σε άλλους αυστηρή και πολύκαιρη δίαιτα, και να μην βγαίνουν καθόλου από το σπίτι. Πιστεύουμε λοιπόν ότι έγινε κατανοητό από τα λόγια της Αγίας Συγκλητικής ότι ο Άγιος Ευαγγελιστής και Απόστολος Ματθαίος είναι ένα από τα καλύτερα παραδείγματα που μπορούμε να αναφέρουμε στο έργο της συμβουλευτικής ποιμαντικής. Ο Κύριος μας είναι ο καλός ποιμένας που θέλει την επιστροφή του απολωλότος προβάτου. Κύριος είναι ο ποιμένας μου και τίποτα δε μου λείπει.
μαζί του δεν θα φοβηθώ, γιατί θα με κρατάει κοντά του ο νικητής του θανάτου. Εκείνος πάντα με προσκαλεί στο δείπνο στην τράπεζα του. Τρέφηκε, με οδηγεί με τα άλλα πρόβατα του στην Άγια Τράπεζα. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα αναφερθούμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, πρώτος στον κανόνα των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, αποτελεί κατά κάποιο τρόπο το συνδετικό κρίκο μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, όπως συνάγεται τόσο από τη γενεαλογία του Ιησού, με την οποία αρχίζει, όσο και από τη σταθερή συνήθεια που έχει ο Ευαγγελιστής να παρουσιάζει τα σχετικά με τη ζωή, διδασκαλία, θάνατο και Ανάσταση του Ιησού ως πραγματοποίηση των προρήσεων της Παλαιάς Διαθήκης. Συνήθως, τα όσα αφηγείται ο Ευαγγελιστής τα συνοδεύει με το ανάλογο παλαιοδιαθηκικό χωρίο που το εισάγει με τη στερεότυπη φράση «Τούτο δε γέγονεν ή να πληρωθεί το ρηθέν». Το Ευαγγέλιο αυτό, που διασώζει πολλές διδασκαλίες του Ιησού, παρατίθεται πολύ συχνότερα από ό,τι τα άλλα Ευαγγέλια από τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς των πρώτων αιώνων και πολλές διηγήσεις που βρίσκονται σε όλους τους Ευαγγελιστές ή στους τρεις συνοπτικούς είναι πιο γνωστές στους πιστούς με τη μορφή που έχουν στο κατά Ματθαίον. Άλλωστε, μόνο σε αυτό απαντά και η λέξη «Εκκλησία». Για τους λόγους αυτούς χαρακτηρίζεται συνήθως ως το εκκλησιαστικότερο από τα Ευαγγέλια. Φαίνεται ότι ευθύς από την αρχή το Ευαγγέλιο αυτό χρησιμοποιήθηκε πολύ από την Εκκλησία, αφού άλλωστε με τη μορφή των αρχικών αραμαϊκών λογίων είναι το αρχαιότερο χριστιανικό κείμενο.
Εκείνο λοιπόν που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι η στενή συσχέτιση του Ευαγγελίου με τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας και ο στόχος συγγραφής του που είναι η κατάδειξη της αλήθειας ότι στο πρόσωπο του Χριστού πραγματοποιήθηκαν οι προρήσεις της Παλαιάς Διαθήκης. Και υπέρ του καταξιωθήνε μας της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσκομέν. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο προσκαλεσάμενος ο Ιησούς του 12 μαθητάς αυτού έδωκεν αυτής εξουσίαν κατά πνευμάτων ακαθάρτων, ώστε εκβάλλειν αυτά και θεραπεύειν πάσαν όσων και πάσαν μαλακίαν. Τούτους απέστειλεν ο Ιησούς παραγγείλας αυτής λέγον εισοδών εθνών μη απέλθητε και εις πόλην Σαμαριτών μη εισέλθητε. Πορεύεστε δε μάλλον προς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ήγκηκεν η βασιλεία των ουρανών. Ασθενούντας θεραπεύετε, λεπρούς καθαρίζετε, νεκρούς εγείρετε, δαιμόνια εκβάλλετε, δωρεάν ελάβετε.
Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στις κεντρικές θεολογικές ιδέες και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Ευαγγελίου. Η διδασκαλία του Ιησού περί βασιλείας του Θεού, ή μάλλον κατά την έκφραση που επικρατεί στο κατά Ματθαίον περί βασιλείας των ουρανών, κυριαρχεί σε ολόκληρο το Ευαγγέλιο. Τη βασιλεία αυτή, η έκφραση χρησιμοποιείται 51 φορές, αποκαλύπτει, πραγματοποιεί και εγκαθιστά ο Μεσσίας, ο οποίος συνάμα προτρέπει τους πιστούς σε συνεχή επαγρύπνηση εν ώψη της μελλοντικά ερχόμενης ολοκληρωμένης μορφής της. Δεν πρόκειται λοιπόν μόνο για την πραγματοποιηθήσα στο πρόσωπο του Ιησού Βασιλεία, ούτε για αναμενόμενη αποκλειστικά στο μέλλον, αλλά πρόκειται για το μυστήριο της Βασιλείας του Θεού που ενώ άρχισε ήδη να πραγματοποιείται στο πρόσωπο και με το έργο του Χριστού, συγχρόνως αναμένεται να έλθει στην πλήρη μορφή της κατά το μέλλον. Οι πατέρες της Εκκλησίας συνδέουν στενά τη Βασιλεία του Θεού με την Εκκλησία, την επέκταση και διάδοση της οποίας βλέπουν να περιγράφεται στις παραβολές της βασιλείας που διασώζει ο Ματθαίος στο κεφάλαιο 13. Ο αγρός που περιέχει το καλό σπέρμα και τα ζυζάνια ή η σαγίνη που περιέχει σαπρούς ικθύς είναι ο κόσμος. Η ζύμη και ο κόκκος συναπιού υποδηλώνουν τη μεταμορφωτική δύναμη της Εκκλησίας και της Βασιλείας του Θεού μέσα στον κόσμο. Ο Ιησούς, ο οποίος αποκαλύπτει τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, είναι ο Μεσσίας, στο πρόσωπο του οποίου πραγματοποιούνται οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης και ο οποίος συγκροτεί γύρω του το νέο λαό του Θεού, την Εκκλησία, με πυρήνα τους 12 μαθητές. Το Ιουδαϊκό δωδεκάφυλλο ανασυγκροτείται και συνεχίζεται μέσα στην Εκκλησία, η οποία αποβαίνει κληρονόμος των επαγγελιών του Θεού που δόθηκαν στον παλιό Ισραήλ. Η Βασιλεία του Θεού έρεται από τον άκαρπο Ισραήλ και δίδεται έθνη ποιούντι τους καρπούς αυτής. Ο Μεσσίας που συγκροτεί την Εκκλησία φέρει τους τίτλους Υιός Δαβίδ, Υιός Θεού, Διδάσκαλος, Υιός του Ανθρώπου, είναι ο έχων εξουσίαν Μεσσίας, ο Πάσχων για τη λύτρωση της ανθρωπότητας από την αμαρτία, αλλά και ο αναμενόμενος να επανέλθει στο μέλλον ως ένδοξος Κριτής. Του δε Ιησού Χριστού η γέννηση ούτωσιν, μνηστευθείς εις γάρ της μητρός αυτού Μαρίας το Ιωσήφ, πριν εις συνελθήν αυτούς, ευρέθη εν γαστρή έχουσα εκ πνεύματος Αγίου. Ιωσήφ δε ο ανήρ αυτής, δίκαιος ον, και μη θέλων αυτήν παραδειγματίσε, ευουλήθη λάθρα απολύσε αυτήν. Ταύτα δε αυτού ενθυμηθέντος, ιδού άγγελος Κυρίου κατώναρε φάνη αυτό λέγον, Ιωσήφ, Υιός Δαβίδ, μη φοβηθείς παραλαβήν Μαριάμ την γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος εστίν Αγίου, τέξετε δε Υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν, αυτός γάρ σώσει των λαών αυτού από των αμαρτιών αυτών. Τούτο δε όλων γέγονεν, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος, ιδού, η Παρθένος εγγαστρή έξι, και τέξετε Υιόν, και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστί με θερμινευόμενον, με θυμών ο Θεός. Διεγερθείς δε ο Ιωσήφ από του ύπνου, επίης ενός προσέταξεν αυτό άγγελος Κυρίου και παρέλαβε την γυναίκα αυτού και ούκα γίνωσκεν αυτήν, έως σου έτεκε τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και κάλεσε το όνομα αυτού Ιησούν. Χαρακτηριστικό του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου,
αποτελεί η υπογράμμιση της συνέχειας της οικονομίας του Θεού στις δύο Διαθήκες. Ό,τι πραγματοποιείται στην Καινή Διαθήκη έχει ήδη προαναγγελθεί στην Παλαιά Διαθήκη. Σε 61 ανέρχονται τα χωρία της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία χρησιμοποιεί ο Ευαγγελιστής και έχει παρατηρηθεί ότι όσα από αυτά είναι κοινά στους άλλους Ευαγγελιστές προέρχονται από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, ενώ όσα προσυδειάζουν στο Ματθαίο προέρχονται από το εβραϊκό κείμενο. Είναι πολύ πιθανό ότι ο Ευαγγελιστής χρησιμοποιεί συλλογή μεσιανικών ρήσεων της Παλαιάς Διαθήκης, τα λεγόμενα τεστιμόνια, τα οποία κυκλοφορούσαν στην πρώτη εκκλησία, όπως φαίνεται και από τα κείμενα του Κουμπράν, αλλά και από το γεγονός ότι τα χρησιμοποιούν οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς των πρώτων αιώνων. Ωστόσο, το Ευαγγέλιο έχει ένα σαφή αντιουδαϊκό χαρακτήρα. Έχει κανείς την εντύπωση ότι στο Ευαγγέλιο αυτό ο Ευαγγελιστής και η Εκκλησία του βρίσκονται σε συνεχή διάλογο με την Ιουδαϊκή Συναγωγή και δίνουν την αληθή, δηλαδή τη χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ευαγγελιστής απαντά κατά κάποιο τρόπο στις κατηγορίες των Ιουδαίων κατά της Εκκλησίας των χρόνων του και επεξηγεί την πίστη και τις διάφορες εκδηλώσεις αναφερόμενο στον Ιησού Χριστό και μεταβαλλόμενος κατόπιν ο ίδιος σε κατήγορο του Ιουδαϊσμού, ο οποίος δεν κατάλαβε και δεν δέχθηκε το Μεσσία που ήλθε στον κόσμο. Πουθενά ο Ιερός Συγγραφέας δεν μιλάει για κατάργηση της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά παντού για εκπλήρωσή της εν Χριστώ. Τέλος, ως προς τη διάταξη της ύλης, το Ευαγγέλιο του Ματθαίου παρουσιάζει το ακόλουθο χαρακτηριστικό γνώρισμα. Το ομοειδές υλικό είναι συγκεντρωμένο σε ομάδες. Παραδείγματος χάρη, έχουμε συγκεντρώσεις ομιλιών και λογίων του Ιησού, καθώς επίσης και συγκεντρώσεις θαυμάτων. Τούτο σημαίνει ότι ο Ευαγγελιστής από το πλούσιο ταμείο της πρωτοχριστιανικής παράδοσης αντλεί το υλικό του και το κατατάσσει ελεύθερα σε ενότητες που αποβλέπουν σε σκοπούς κατηχητικούς, διδακτικούς ή ιεραποστολικούς. Ειδών δε τους όχλους ανέβει εις το όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς λέγον. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δε διωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε το τελευταίο μέρος του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, την αποστολή των μαθητών στα έθνη, το οποίο αποτελεί το ευαγγελικό ανάγνωσμα στον παρακλητικό κανόνα προς την Αγία Τριάδα, που ψάλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Οι 11 μαθητές έφυγαν για τη Γαλιλαία, στο βουνό όπου ο Ιησούς τους είχε παραγγείλει να πάνε. Όταν τον είδαν, τον προσκύνησαν. Μερικοί όμως είχαν αμφιβολίες. Ο Ιησούς τους πλησίασε και τους είπε «Ο Θεός μου έδωσε όλη την εξουσία στον ουρανό και στη γη. Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και διδάξτε τους να τηρούν όλες τις εντολές που σας έδωσα και εγώ θα είμαι μαζί σας πάντα ως τη συντελεία του κόσμου. Αμήν».
και υπέρ του καταξιωθήν εμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Το καιρό εκείνο οι 11 μαθητέ πορεύθησαν εις την Γαλιλαίαν εις το όρος που ετάξατο αυτής ο Ιησούς, και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν, οι δε δίστασαν. Και προσελθόν ο Ιησούς, ελάλησεν αυτής λέγον, εδώ θυμη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης, πορευθέντε σουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα εν ετυλάμην ημίν. Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν. Στο σημείο αυτό φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας χαιρετούμε και σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Θερμές ευχαριστίες και στον υπεύθυνο του ήχου, κύριο Παντελεήμονα Καλογεράκη, για την άρτια τεχνική επιμέλεια της σημερινής μας εκπομπής, που ήταν αφιερωμένη στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Ματθαίο και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Απόστολε, Άγιε και Ευαγγελιστά Ματθαίε, πρέσβευε το ελεήμονη Θεό, είναι απτεσμάτων άφεσιν, παράσχει τες ψυχές ημών. Αμήν. Δόξα Πατρί και Κύριο και Αγίο Πνεύμα. Σωμεν εν άσμασι σήμερον πίστη επί τη μνήμη του σεπτού Ευαγγελιστού Ματθαίου, ούτως γαρ ρίψας των ζυγών και των χρυσών του τελωνίου οικολούθησε Χριστό και κήρυξ του Ευαγγελίου.
χρήμα. Προφητικός οφθόγκος αυτού εις την οικουμένην και πρεσβέ ψυχάς ημών. Ορθοδόξος περιπατείτε. Μια εκπομπή συμπόρευσης στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Με το θεολόγο Φώτιο Μανιαδή.